Μύτη γυναικών, με τι γυναίκες. Μαρία Φαραντούρη, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ. Καλώς σε βρίσκω. Για αυτό το ποδαρικό. Βέβαια, εσύ δεν έχεις ανάγκη να σου τις θερμές μου ευχές, αλλά δεν τις έχεις ανάγκη. Τις έχω, πώς δεν τις έχω. Σίγουρα θα έχεις επιτυχία, τέτοια ποιότητα και επίπεδο. Αυτή η εκπομπή, υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα να διπλασιάζεται και ο χρόνος τους. Αυτό θα σου ευχόμουν. Εντάξει, για την ώρα. Σημαντικό να υπάρχουν εκπομπές για τον πολιτισμό, τις τέχνες, τόσο ωραία πράγματα. Μια μικρή χώρα έχει τόσα πολλά πράγματα να επιδείξει και δεν υπάρχουν εκπομπές. Η δική σου λοιπόν χρειάζεται, είναι μια όαση. Σε ευχαριστώ πολύ. Και γι' αυτό ήθελα να σου κάνω ποδαρικό και εγώ και η Ειρήνα. Ειρήνα Βαλαντίνοβα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλό ξεκίνημα στην εκπομπή σας. Συνεργάτη του Μίκη Θεοδωράκη, βεβαίως. Λοιπόν, καλό ποδαρικό με ένα πολύ καλό φωνητικό. Το και ένα τραγούδι που θα σου αφιερώσω. Ωραία. Είναι από, τους σπουδαίους μύθους τη Φέδρα που τραγούδισε και η Μελίνα Μερκούρη. Και πολύ ωραία. Στα αφιερώνω. Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κολονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια αυγή για να σου πάρω ένα φίλι και να με πάρεις πάλι. Αγάπη μου, Φαραντούρη που έρχεται βραβευμένη και μάλιστα από το Βερολίνο. Από 114, όχι έναν, όχι δύο, όχι τρεις, γερμανούς κριτικούς. Αυτό είναι ένα σπουδαίο βραβείο που δίνεται κάθε χρονιά σε διαφορετικές κατηγορίες μουσικής και εμένα με βραβεύσανε στην κατηγορία της folk μουσικής. Για όλο τον κόσμο και είναι ένα πολύ σημαντικό ποιότητας βραβείο που δίνεται
Σε πάρα πολύ. Δηλαδή όλες τις κατηγορίες. Pop, rock, όπερα. Βραβεύτηκε για το My Way. Και αυτό είναι ένας δίσκος που ηχογράφησα στη Γερμανία και με γερμανούς μουσικούς και τραγούδια από την χώρα μας, από την ωραία μας πατρίδα που είναι η Πυρώτικα, είπα Ρεμπέτικα, είπα ασφαλώς του Μίκη, τα περισσότερα, και του Μάνου Χατζηδάκη, και παραδοσιακά, και δηλαδή προσπάθησα να δώσω έτσι μια εικόνα γενικότερη της μουσικής της Ελλάδας, και για μένα είναι τιμητικό που βραβεύεται στην ουσία η ελληνική μουσική. Η ελληνική μουσική, ναι. Την οποία εσύ ερμηνεύεις. Ναι. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι τούτο το Σάββατο μπορείτε να προλάβετε ακόμα και να προμηθευτείτε εισιτήρια, γιατί στο Παλάς ενώνονται γυναίκες, όπως σας έλεγα. Η Μαρία Φεραντούρη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σε μύθους γυναικών. Ναι, ναι. Το ερχόμενο Σάββατο είναι μια παράσταση που ήδη έχει αρχίσει από τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Και θα πάει. Και... ναι, και στις συνοικίες. Ναι, και θα πάει, φαίνεται, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, ξέρεις. Είναι δεμένο η ποιήση, ο ποιητικός λόγος και το τραγούδι. Οι δημιουργοί μας έχουν εμπνευστεί έτσι, από τους μύθους, από τις γυναικείες μορφές που υπάρχουν μέσα στον χρόνο, επώνυμες γυναίκες, Ηλέκτρα, Αντιγόνη, Ανδρομάχη, η Περσεφόνη, η Μαριάνθη, η Μελισάνθη, έτσι. Λοιπόν, και φτάνουμε στο σήμερα που εκφράζεται με τις σύγχρονες γυναίκες που έχουν, αν θέλετε, επινοήσει, υπάρχει μια μυθοπλασία γύρω από τη σύγχρονη γυναίκα. Δεν είναι να το παρακολουθήσουν μόνο γυναίκες, νομίζω είναι ευχάριστο και για τους άντρες. Άλλωστε οι άντρες έχουν εμπνευστεί. Βεβαίως. Έτσι, από τη γυναίκα. Εγώ αναφερόμουν στην Ένωση Γυναικών, δηλαδή τη δική σου και τη Λιδία Κονιόρδου, την οποία θα ακούσουμε σε λίγο, ναι, τι λέει γι' αυτό. Ναι, είναι μια πολύ ωραία συνέβρεση με την Λιδία, την θαυμάζω. Έτσι, έχουμε μεταξύ μας πάρα πολύ καλή σχέση. Και μπλέξαμε αυτά τα δύο πράγματα, το λόγο, την απαγγελία, τα κείμενα, τα ποιητικά και θεατρικά, και τραγουδάει η Λιδία. Α, βεβαίως. Τραγουδάει και παραδοσιακά. Η δυσόμαση θα το δούμε σε πολύ λίγο. Ναι. Θέλεις να προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι που ετοιμάσατε για σήμερα για μας, ναι, του Χατζηδάκη? Ναι, είναι του Μάνου του Χατζηδάκη, η Μαριάνθη των Ανέμων. Στοίχη του Νίκου Γκάτσου. Στο χωριό κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ, κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεκτους καιρούς, κι απόκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς. Τρέλη γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Δεν ήμουν ποτέ, δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτώχο γειτονιές και κέντησα τον πόνο με πενιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε φτυχής, δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής, και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια άμνηση ατυχής. Μαριάνθη, κύμα από τρελή γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Αχ, Μαρία, ξέρεις,
Η φωνή σου ξεσηκώνει, όχι μόνο εξωτερικά, δηλαδή με αυτό το πάθος και τη φωτιά που έδωσε σε τόσους κοινωνικούς αγώνες, ξεσηκώνει και εσωτερικά. Και αυτό είναι κάτι... Χαίρομαι, ναι. Πολύ χαίρομαι σημαντικό. Γιατί είναι ακριβώς, είναι άλλες εποχές. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η διαφόρτιση που υπήρχε τότε. Και το θέμα είναι αυτό, το εσωτερικό. Ναι. Και νομίζω και εγώ έτσι αισθάνομαι. Λοιπόν, τραγούδι και λόγος συναντώνται στο πρόσωπο και στο θρύλο της γυναίκας. Πάμε να ακούσουμε τη Λίδια Κονιόρδου, τι λέει αυτή τη συνεργασία. Άγια διού μου τα σλαμά. Αυτό που με συνδέει με τη Μαρία είναι καταρχάς ένας μεγάλος θαυμασμός προς μια σπουδαία γυναίκα που δεν είναι μόνο απλώς τραγουδίστρια υπέροχη, αλλά είναι και ένας πολύ μοναδικός άνθρωπος. Έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Μαρία Φαραντούρη, του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη. Ήταν για μένα η φωνή της, σηματοδοτούσε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, που με καθόρισε σε όλη την υπόλοιπη ζωή. Και έτσι για μένα έχει ιδιαίτερη συγκίνηση αυτή η συνεργασία με τη Μαρία. Είναι μια ιδέα της Μαρίας αυτή η συνέβρεση και αυτή η συναυλία που έχει ενότητες. Δεν είναι απλώς μια καταπαράθεση, έτσι τραγούδια καταπαράθεση, αλλά έχουν ενότητες. Και πιάνουμε το θέμα της γυναίκας, την πλησιάζουμε από πολλές πλευρές. Και από τη μυθική της πλευρά, μέσα από τα χρόνια, μέσα από τους αιώνες, την αρχαιότητα. Τη σύνδεση των μυθικών γυναικών, όπως η Περσεφόνη, μέσα από μια σύγχρονη τραυματική πραγματικότητα, όπως το τραγούδι του Χατζηδάκη «Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, του κόσμου τον μπαλκόνι, ποτέ μην ξαναβγείς». Μύθι γυναικών, λοιπόν, το Σάββατο, στο Παλάς. Μαρία Φαραντούρη και Λιδία Κονιόρδου. Ώρα έναρξης αυτής της παράστασης. Και Μαρία, έρχεσαι και με ένα άλλο καινούριο, πολύ καινούριο. Αυτό είναι ένα... Του Γκέρσου. Ναι, ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής που έγινε το 2006 με την Ορχήστρα Χρωμάτων. Αφιέρωμα στο George Gershwin και τραγουδάω και μαζί μου είναι και ο Τάσης ο Χριστογιαννόπουλος, εξαίρετος αυτός τενόρος, βαρύτονος, συγγνώμη. Και κάνουμε το Pork and Bess, μια σειρά από τα υπέροχα τραγούδια, όπου είναι και το Summertime, βέβαια. Αυτό κυκλοφόρησε τώρα, θα το παρουσιάσουμε σε λίγες μέρες επίσημα. Τώρα, λοιπόν, ζεστό. Και θα έλεγε κανείς ότι με όλες αυτές και τις διακρίσεις, όπως αυτή στην οποία αναφερθήκαμε μόλις πριν από τη Γερμανία, από τους 114 Γερμανούς κριτικούς που σε βράβευσαν για το My Way, όπως με το δίσκο αυτό που θα τον βρουν οι ενδιαφερόμενοι στις προθήκες των δισκοπολίων σε λίγες μέρες, είναι η Μαρία Φαραντούρη αυτή που εμείς θέλουμε. Δηλαδή, που παίρνει από το χέρι τις ερμηνείες, τις αξέχασες και μοναδικές που έχει κάνει του Μίκη Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη και πηγαίνει. Και ανοίγει τα φτερά της και ανοίγει την αγκαλιά της σε μουσικές παγκόσμιες πια. Σε μουσικές πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Ναι, όπως πρέπει να σου πω, Μπίλιο, ότι και η μουσική του Μίκη είναι πια παγκόσμια. Έτσι, και η ελληνική μουσική σε ένα μεγάλο φάσμα της, θα λέγαμε με το Μίκη που έγινε γνωστή προσωπικότητα εδώ και χρόνια, τα τραγούδια του τραγουδιούνται σχεδόν σε όλες τις χώρες και μεταφράζονται. Και έτσι και εγώ παίρνω και από άλλους συνθέτες πολύ σπουδαίους. Τα τραγούδια τους όσο μπορώ να τα προτείνω στο ελληνικό κοινό, όπως και στο εξωτερικό που κάνω περιοδίες, δεν σταματάω, το ξέρετε, είμαι συνέχεια στο εξωτερικό. Το ξέρουμε. Ναι. Είπες Μίκης Θεοδωράκης και θέλω να πω μέσα από τις εικόνες που θα δούμε για αυτήν την μοναδική στιγμή, μια στιγμή που θύμισε άλλες εποχές κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρώπινης συμπαράστασης. Αυτές τις δύο συναυλίες που εδόθησαν και τους πυρόπληκτους της Ηλίας. Ναι, ναι. Εκεί που ο Μίκης σηκώθηκε και τραγούδησε. Ναι, ήταν και Σάββατο και Κυριακή. Ήταν πολύ συγκινητικό. Άκουσε και αυτός τόσα τραγούδια. Και ήσασταν όλοι εσείς. 60-80 τραγούδια, νομίζω. Οι ερμηνευτές. Όλοι οι ερμηνευτές. Και όχι μόνο εμείς οι δικοί του, αλλά και από όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι τραγουδιστές. Γιατί ήρθαν για αυτό το σκοπό, τον ιερό σκοπό. Ας πούμε, και εμείς για το λιγότερο. Είναι αυτονόητο δηλαδή ότι και εμείς οι καλλιτέχνες θα κάνουμε κάτι που είναι πολύ λίγο για τους πληγέντες. Το θέμα είναι όλοι οι πολίτες να κάνουν κάτι. Έτσι. Η πολιτεία πάνω απ' όλα
και οι πολίτες που πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό, ότι δεν είναι μόνο να το ξεχνάμε, το βλέπουμε μια φορά το φαινόμενο αυτό και εδώ. Το είπε και ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος ήταν ο οργανωτής, ο άνθρωπος που ενορχίστρωσε όλη αυτή την υπόθεση. Πάμε να το δούμε αυτό που συνέβη. Ήταν Σάββατο και Κυριακή, δύο βραδιές αξέχαστες για την ψυχή μας, για την ελληνική ψυχή. Ο κόσμος όρθιος, με αναμένα μάτια, στραμμένα στην πολύπαθη ηλία, αντλεί ελπίδα από το μεγάλο Έλληνα συνθέτη. Έχουν έρθει αντιπροσωπεία από 50 δήμους της Τουρκίας, των παράλιων. Έχουν μαζέψει 1000 τόνους ζωοτροφές και θα το εξαγγείλουν σήμερα. Αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί ξέρετε πάντοτε πιστεύω στη φιλία των λαών. Οι φωνές ενώνονται. Γνωστοί ερμηνευτές του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, ηθοποιοί και οικαστικοί τάσσονται στο πλευρό των πληγέντων. Χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών. Η φωνή του Μίκη Θοδωράκη φτάνει μέχρι την Ηλία. Έχει το πάθος και τη δύναμη. Μίκη Θοδωράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για όλα. Μαρία, να ακούσουμε... Εγώ έχω ετοιμάσει ένα τραγούδι που είναι στους μύθους. Η σύγχρονη Ελένη του Θάνου Μικρούτσικου, είναι από τα εξαιρετικά τραγούδια, ορόσημα, που μιλάει για την Ελένη της επαρχίας, της Αθήνας. Είναι ένα πολύ πολύ σπουδαίο τραγούδι. Ειρήνα Βαλεντίνοβα στο πιάνο. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Φεροντίνη. Όταν φτάσει να ελέγχει τη σελήνη.
σε παίρνει από το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Και εκεί που λες αλλάξαμε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρι. Προετοίμαστε και εμένα, τρίχεσαι πολύ. Σε ευχαριστώ. Είναι εδώ, η Ελένη. Στη φίλη μας, δεν την πήγε. Είδαμε για ποδαρικό. Σε ευχηθούμε. Καλό κοιμούνα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου, Ελένη. Ευχαριστώ, Ελένη. Καλά να πάνε όλα. Τι ωραίο που ήταν. Ευχαριστώ και ναι. Αυτό το παθαίνω πάντα όταν μου πω τη Μαρία Φεροντούρη και οι τηλεθεατές, οι οποίοι, ξέρεις, μετά από την κουμή που κάναμε πέρσι, μας κατέκλυσαν με γράμματα και μηνύματα και έλεγαν θέλουμε τη Μαρία Φεροντούρη πιο συχνά στις εκπομπές σας. Για τους καλά. Είδες, τα έλαβα υπόψη μου. Βέβαια. Να είσαι καλά. Είναι μονοπόλιο, δεν μπορεί πουθενά να λύνουν ακουστικά. Δηλαδή, τώρα αυτό το άκουσμα μου φάνηκε τόσο ξεχωριστό σε σχέση με ό,τι επικρατεί. Τι σπουδαίο που είναι. Είναι φίλος σου, είναι συνθέτης, είναι τραγουδιστής. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχει συνεργαστεί και δίνει ευχές στο ηχηγού σου. Ποιος είναι? Πάμε. Μίλιο, καλή επιτυχία. Ζουλφί Λιβανελή, Μαρία. Ο Ζουλφί, ναι. Ήταν εδώ στο... ήρθε και αυτό στα συνδράμει στην συναυλίες του Μίκη. Εκεί τον βρήκαμε και μας έδωσε τις ευχές για το Αιγιγούστο. Ναι. Θυμάστε που σας είχα φιλοξενήσει εδώ. Ήταν κάμποσα η πρώτη χρονιά. Χρόνια, πριν... με τη Μνήμη του Νερού. Μπράβο, που κάναμε ένα δίσκο. Ναι. Το δεύτερο δίσκο, γιατί το πρώτο ήταν χρόνια πολλά. Και η Μνήμη του Νερού, ναι. Και με τον Ζουλφί κάνω. Ήμασταν πρόσφατα στην Τουρκία, κάνουμε συχνά συναυλίες κοινές, γιατί αυτά μας ενώνουνε. Η τέχνη δεν ενώνει τους ανθρώπους. Και η φωνή σου μας ενώνει. Το ραντεβού είναι στο Παλάς αυτό το Σάββατο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάντα καλή επιτυχία και κουράγιο. Και η Ελένη. Καλή δουλειά, Ελένη μου. Έτσι, στην καινούργια σεζόν. Να είστε καλά. Τώρα θα μας τα πει όλα η Ελένη Ράντζ. Έλα εδώ να δείξουμε και το. Και το σαλόνι μας. Αχ, μυρίζει φρεσκοβαμένο. Ναι. Δεν το μυρίζει. Θέλω να με πάρετε τηλέφωνο για να μου πείτε αν σας αρέσει το σκηνικό. Το έφτιαξε ο κύριος Άρης Γεωργακόπουλος. Παρακαλώ, τηλεφωνήστε μας και στείλτε μας μηνύματα. Πάμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ με την Ελένη Ράντου. Μαρία Φεραντούρη, ευχαριστώ. Γεια. Yeah.